Ένοπλη ληστεία στο ταχυδρομείο Αιτωλικού έγινε στις 10 σήμερα το πρωί. Τρεις άνδρες έφτασαν με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το ταχυδρομείο λίγα λεπτά μετά τις 10, το οποίο στάθμευσαν λίγα μέτρα πιο κάτω, αποκλείοντας μάλιστα και την κυκλοφορία. Με τα όπλα προτεταμένα και φορώντας κουκούλες κατευθύνθηκαν πεζοί προς την είσοδο του υποκαταστήματος. Οι δύο μπήκαν μέσα κρατώντας ο ένας πιστόλι και ο άλλος καλάζνικοφ, ενώ ο τρίτος που επίσης κρατούσε καλάζνικοφ έμεινε απ' έξω απειλώντας τους ανθρώπους που περίμεναν για να πάρουν τη σύνταξή τους, αναγκάζοντάς τους να πέσουν κάτω. Το ταχυδρομείο βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή του Αιτωλικού και έτσι ήταν αρκετοί οι αυτόπτες μάρτυρες, ενώ δίπλα ακριβώς υπάρχει καφετέρια που εκείνη την ώρα είχε αρκετούς θαμώνες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά για να αρπάξουν οι ληστές περίπου 10.000 ευρώ και να φύγουν σαν κύριοι. Λίγη ώρα αργότερα, το αυτοκίνητο με το οποίο έκαναν τη ληστεία βρέθηκε καμένο σε ένα απόμερο σημείο στο ύψος του κόμβου του Κεφαλόβρυσου. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι το όχημα ήταν κλεμμένο και ότι προφανώς υπήρχε και τέταρτος συνεργός που τους περίμενε με άλλο αυτοκίνητο. Οι κάτοικοι πάντως λένε ότι την ώρα της ληστείας παρατήρησαν ακόμη ένα όχημα να κινείται περίεργα στους δρόμους του Αιτωλικού. Άκουσα φωνές και βγήκα έξω. Και μόλι βγήκα στην πόρτα του μαγαζού, είδα απ' έξω από το ταχυδρομείο ένα κύριο με κούλα ψηλό νεύσωμο με καλάζνικοφ. Και ο κόσμος γύρω-γύρω που ήταν για να πληρωθεί, ξάπλα κάτω όλοι. Και βλέπω τον τύπο αυτό με το καλάζνικοφ. Σημάδευε και έλεγε στον κόσμο να πέσουν κάτω. Έβριζε. Και δεν τα έχασα, απλά έξω δεν βγήκα και τούσα την πόρτα. Μέσα σε 5 λεπτά βγήκαν άλλα 2 άτομα. Ο ένας με καλάζνικοφ και ο άλλος με πιστόλι, κρατούσε τα λεφτά στο χέρι. Λοιπόν, μπήκα στο αυτοκίνητο τρέχοντας και εξαφανιστήκα. Είχαν αυτοκίνητο εδώ κοντά. Σε λίγα μέτρα πιο κάτω ήταν παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Έχανε εκεί στον δρόμο, να μην περνάει κανένας. Πήγα στο αυτοκίνητο και φύγανε ανενόχλητοι. Εσείς είστε γείτονας εδώ, μένετε κοντά. Ναι, ακριβώς πίσω από το ταχυδρομείο. Τι ακούσατε, τι είδατε? Άκουσα φωνές. Δεν κατάλαβα τι ήταν, γιατί την ώρα είχα ξεκινήσει. Πάω να βγω έξω, να δω τι γίνεται, και έρχεται μια κοπέλα και με σπρώχνει προς τα πίσω και μου λέει: πάρε τηλέφωνο την αστυνομία, γίνεται ληστεία. Μάλιστα. Έπαιρνα τηλέφωνο από την αστυνομία. Στο διάστημα αυτό ακούγονταν μόνο φωνές μέσα από το ταχυδρομείο που φωνάζαν και λέγανε τα λεφτά. Αυτό το ακούγατε εσείς από εκεί? Γιατί μένω ακριβώς πίσω από το ταχυδρομείο. Δεν πλησίασα μπροστά στο ταχυδρομείο καθόλου και την ώρα που έπαιρνα το τηλέφωνο από την αστυνομία για να μιλήσω μαζί του, που να έρθει εδώ πέρα, βλέπω να κοίτω ένα αποστομοστορδί και την χρυσαφία μάξη, κατέπ, που έφυγε προς εδώ πέρα. Είστε εδώ, γειτόνισσα, μένετε δίπλα. Τι είδατε? Ήσασταν στο μπαλκόνι? Όπως με βλέπεις, ότι σπάραξαν τύπη από εδώ πέρα. Και τι είδατε? Τι είδατε εδώ δίπλα? Είδα, στάθηκε το αυτοκίνητο εκεί, βγαίνει ένας, είπα από κρέας έκανε. Κουκούλα. Αλλά μέχρι να βγει αυτός, μα βγαίνει κι άλλος. Και βγαίνει κι άλλος, τρεις βγήκανε. Και μπήκαν στο ταχυδρομείο. Και κατευθείαν και οι τρεις, ο ένας μάλιστα έκανε κήθηκε στα κόντα να μείνει στο σπίτι της κυρίας. Και είπε να μπει τη μέθρα. Είμαι δεν κουπάνε να μπουν μέσα τίποτε, γιατί σε βρεάει. Ναι, και μετά τι έγινε εκεί? Μπήκα μέσα, δεν ξέρω. Δεν όχι, όχι, εδώ απ' έξω, τι είδατε εσείς? Απ' έξω διώξαν το κόσμο. Κάτι μη που μείνανε, κάτσαν κατά ή έτσι κάτι μη μετά, δεν μπορούσαν να σπάνε. Που πήγαν τα ποδαράκια έτσι. Δεν μπορούσαν. Εγώ εδώ για όπως μη βλέπεις. Κρατούσε όπλο αυτός. Και οι τρεις είχαν από αυτά τα μεγάλα, πώς τα λένε. Ναι, και μετά από λίγο. Για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα όπλα τα πέρασα για η βασιλιά. Δεν το περιμένατε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι τέτοιο εδώ στη γειτονιά σας? Δεν το περίμενα ποτέ. Ο κύριος που ήταν αυτό και είχε το αυτοκίνητο, κατέβασε το τζαμ και ένας καθόταν εκεί. Εγώ εδώ έτσι ακριβώς. Και μετά τους είδατε να φεύγουν? Βγήκε ο ένας πρώτα και μετά και οι άλλοι δύο. Λεφτά δεν είδα να είχαν. Ο ένας κράταει τόσα για ακριβώς. Σε μια σακουλίτσα στα χέρια του διπλωμένη έτσι.